κρίση, γιατί έλεγα ότι αν μη τι άλλο θα βγει κάτι καλό. Mm-hmm. Που σημαίνει τι, ότι έχει δείξει ο ελληνικός λαός ότι στις δύσκολες στιγμές βγάζει τα θετικά του στοιχεία. Είτε είναι πόλεμος, είτε είναι εμφύλιος, είτε είναι χούντα, είτε είναι οτιδήποτε. Βγάζει μια αλληλεγγύη, μια ενότητα, μια αλληλοϋποστήριξη, ένα πείσμα, μια μαχητικότητα, έναν ηρωισμό. Και περίμενα να τα δω αυτά τα πράγματα και δεν τα είδα. Και βλέπω ότι ίσα-ίσα χειροτερεύει η κατάσταση. Αντί δηλαδή να μας αφυπνίσει αυτό το πράγμα και να πούμε, ρε παιδιά, κάτσε λίγο, να εμπιωθούμε σε αυτό, μην μας πάρει από κάτω, εντάξει. Ωραία, είναι πάρα πολύ σοβαρό, για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το συγκρίνω λίγο με μια εμπόλεμη κατάσταση, που αντί να υπάρχουν θύματα, αντί να κινδυνεύει η σωματική σου ακαιρεότητα, κινδυνεύει η ψυχική σου ακαιρεότητα. Βλέπουμε την κατάθλιψη, τη αυτοκτονία. Και η σωματική πολλές φορές. Ναι, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ωραία, τι κάνει ο ελληνικός λαός? Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το αρνητικό στοιχείο, όλοι αυτοί, αντί να ενωθούμε, να χωριστούμε και να διασπαστούμε. Mm-hmm. Αντί να μας ενώσει η κρίση, να μας χωρίσει. Βλέπω μία διχόνοια, μία διάσπαση, η μισή από εδώ, η μισή από εκεί, με την πρώτη ευκαιρία μία αντιπαλότητα, να την πει ο ένας τον άλλον. Ποιος φταίει, όχι δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ. Και είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί αφινόμαστε. Αντί δηλαδή να πεισμώσουμε και να πούμε, όχι, ο καθένας θα κάνει τον προσωπικό του αγώνα, γιατί για μένα αυτό ζητάει η εποχή. Δεν περιμένει το Μεσσία να έρθει ούτε απ' έξω ούτε από εδώ. Ούτε από την Ευρώπη ούτε στην κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω. Εάν δεν βοηθήσει ο καθένας τον εαυτό του να κάνει τον προσωπικό του αγώνα, να σηκώνει το πρωί και να πει πεισματικά θα είμαι αισιόδοξο, παρόλες τις ανδεξιότητες, όσο μπορώ, όπου με βγάλει. Εσύ, δεν μου πάει η δουλειά μου, να βρω μια άλλη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί νέοι. Από τους λίγους. Ναι. Που βγήκε και πήγε κόντρα στη μόδα να βγαίνουμε και να λέμε να βρίσκουμε τη Μέρκελ, τους Γερμανούς και τα λοιπά. Και είπε, παιδιά, εντάξει, αυτοί, οκ, okay, τη δουλειά τους κάνουν. Δεν σου λέω ότι είναι πιο άγιο άνθρωπο, αλλά εμείς φταίμε όπως βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε. Εμείς αυτά που λίγο κόντρα στην εποχή αυτή. Ναι, το πράγμα. Γιατί δεν τους αρέσει τους Έλληνες να τους λες την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή λέμε ψέματα ένα στον άλλον. Και όποιο τολμάει να βγει δημόσια να πει την αλήθεια, βγαίνουν και του λένε, α, εσύ δεν πεινά, α, εσύ δεν ταλαιπωρεί, α, εσύ μη μιλά, τι θα πει αυτό? Δεν μπορεί να πει ο καθένα τη γνώμη του. Μα αυτό το βλέπουμε ποιο είναι το αληθινό, το βλέπουμε, την αλήθεια τη βλέπεις. Ότι θέλει ο άλλος να τον κανακέψεις. Έχουμε κακομάθει τόσα χρόνια, όλοι, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Καλομάθαμε λίγο στο εύκολο χρήμα, στο εύκολο κέρδος, στις πολλές δουλειές. Και τώρα που μας το παίρνουνε, έχουμε ξεσηκωθεί. Γιατί θέλουμε τα κεκτημένα μας. Δεν έχεις ακούσει αυτή τη λέξη. Δεν τη λένε μόνο τα συνδικάτα. Το θέλει και ο λαός αυτό. Ότι ό,τι απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια της ασυδοσίας, που όλοι το ομολογούν ότι ήταν ασύδοτα χρόνια, θέλουμε να μείνει εκεί. Αλλά να το έχω εγώ και όχι ο άλλος, δεν με νοιάζει ο άλλος. Εγώ να μην το χάσω. Ίσως γιατί πήραν λίγο παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει ένας μέσος όρος για να ζήσει. Δηλαδή, όταν σε μια οικογένεια κανείς δεν έχει δουλειά, τι να σου πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ναι, και αυτά, τα βλέπουμε. Βλέπουμε οικογένειες να ζουν μέσα στα αυτοκίνητα. Πόσο αισιόδοξο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Και υπάρχει, δεν είναι ένα παράδειγμα. Δεν είπα ότι είναι να βοηθήσουμε αυτό. Μια οικογένεια. Είναι... Εννοείται, μα το βλέπουμε δίπλα μας. Το βλέπω και εγώ στους αδέρφους μου, στους ανθρώπους δίπλα μου. Είναι... Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είπα πριν ότι είναι σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά είναι πόλεμος με τον εαυτό μας πια. Με τον κακό μας σε αυτό, να βρούμε τι έφταιξε, γιατί φτάσαμε εδώ. Πέρα από το να μουτζώνουμε τη Βουλή και το να κατηγορούμε τους πολιτικούς, πρέπει να δούμε, ωραία, το είπαμε αυτό, φταίνε αυτοί, εννοείται, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό έχουν φτάσει τα ποσοστά εκεί που έχουν φτάσει. Αλλά εσύ είσαι δηλαδή απ' έξω, εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και αν έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Και πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, τι μπορείς να κάνεις ένα αντίδοτο. Κάτι πήγατε να πείτε πριν για τους νέους. Υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν άνθρωποι. Εγώ εκεί στοχεύω, αισιοδοξία.